Είχαμε πει ότι ο μήνας που διανύουμε είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης κατά του καρκίνου του μαστού. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Μαρκόπουλο. Είναι διευθυντής κλινικής μαστού στο Ιατρικό Κέντρο των Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Προκόη, κύριε Παπλόπουλο. Καλώς τον. Τώρα, να ξεκινήσω την ερώτηση εγώ, γιατί ο καρκίνος του μαστού, όπως είναι γνωστό, είναι συχνότερος στις γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε τα ποσοστά, τις ηλικίες που πλήττονται περισσότερο και αν η κληρονομικότητα έχει να κάνει με την εμφάνισή του. Πράγματι, είναι ο συχνότερος καρκίνος που πλήττει τις γυναίκες. Θα έλεγε κανείς ότι γύρω στο 8 με 10% των γυναικών θα πάθει καρκίνο του μαστού. Σε σχέση με τις ηλικίες είναι σημαντικό. Τα περισσότερα περιστατικά τα έχουμε στη δεκαετία 55 με 65, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο αυξάνει η ηλικία της γυναίκας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να πάθει καρκίνο στο μαστό της. Όπως επίσης, κάτι που είναι σημαντικό, σε μικρό ποσοστό έχουμε καρκίνους του μαστού σε νέες γυναίκες, ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 30 ετών. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, αλλά αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα με ένα τεστ που κάνουμε από το αίμα να ανιχνεύσουμε αυτές τις λίγες γυναίκες. Δεν το κάνουμε σε όλο τον πληθυσμό, γιατί είναι μικρή πιθανότητα, αλλά σε γυναίκες που έχουν ενδείξεις, παραδείγματος χάρη ένα ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, η μητέρα τους, η αδερφή τους με καρκίνο του μαστού. Ναι. Εάν το τεστ βγει θετικό, έχουμε μέτρα που παίρνουμε, αλλά θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το να βγει ένα αρνητικό τεστ απλά καταργεί αυτή την πολύ υψηλή πιθανότητα ενός κληρονομικού καρκίνου και διατηρείται η πιθανότητα που υπάρχει στο γενικό πληθυσμό στη γυναίκα, αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Πώς αντιμετωπίζετε ένας καρκίνος του μαστού και πόσο βοηθάει η έγκαιρη διάγνωση? Η έγκαιρη διάγνωση, όπως και στους περισσότερους καρκίνους, ειδικά στο καρκίνο του μαστού, αν θέλετε, είναι το α και το ω. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε... Θεωρείται πια αντιμετωπίσιμος, έτσι δεν είναι, γιατί? Βεβαίως, η πρόγνωσή του είναι, θα έλεγα, σε πολύ μικρούς καρκίνους. Φτάνουμε πρακτικά την ίαση κοντά στο 100%. Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις, κυρίως στις απεικονιστικές μεθόδους, μας βοηθούν πάρα πολύ. Η ψηφιακή μαστογραφία άλλαξε το τοπίο. Ειδικά κάποια μηχανήματα που έχουν τη δυνατότητα τομοσύνθεσης τα τελευταία χρόνια, όπως και αυτό που έχουμε στην κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο, έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν πολύ μικρούς καρκίνους, ακόμη και σε πυκνούς μαστούς. Το υπερηχογράφημα έχει εξελιχθεί και βεβαίως έχουμε και την βοήθεια της μαγνητικής μαστογραφίας και επίσης και κάποιων τεχνικών της πολύ σύντομης από πλευράς χρόνου μαγνητικής μαστογραφίας που μπορούν να μας βοηθήσουν κυρίως και στις νέες γυναίκες, διότι εκεί αποφεύγουμε και την ακτινοβολία λόγω της ειδικής τεχνικής που λειτουργεί ο μαγνητικός μαστογράφος και έχουν πάρα πολύ καλή ευκρίνεια. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού που παίζει σημαντικό ρόλο τόσο για τις θεραπείες όσο και για την πορεία των ασθενών που σήμερα είναι κατά πολύ βελτιωμένη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Η πανδημία πόσο επηρεάζει τις ασθενείς με καρκίνο? Εδώ θα ήθελα να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, είναι μια απάντηση στο ερώτημα πολλών γυναικών με καρκίνο του μαστού αν ανήκουν σε ευπαθή πληθυσμό και αν κινδυνεύουν περισσότερο. Ναι. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια γυναίκα που αντιμετωπίστηκε για καρκίνο του μαστού στο παρελθόν ή έκανε πρόσφατα θεραπείες και έχουν περάσει 3 με 6 μήνες και αναφέρομαι σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, δεν ανήκει σε ευπαθή πληθυσμό. Είναι μια υγιής γυναίκα, όπως και οι γυναίκες που βρίσκονται σε μακροχρόνια θεραπεία με καπάκια, αυτό που λέμε ορμονοθεραπεία. Απ' την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις υψηλών συνθηκών κινδύνου, στην καραντίνα όπως είχαμε περάσει, εκεί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καρκίνος αγνοεί τον κορονοϊό και προέχει τη δική του πορεία. Άρα, οι γιατροί έχουμε εκδώσει οδηγίες στις ενώσεις μας
και αναφέρομαι στις ενώσεις για τον καρκίνο του μαστού, όπου αντιμετωπίζουμε χειρουργικά αυτά τα περιστατικά που δεν μπορούν να αναβληθούν, ενώ παράλληλα με όλα τα μέτρα που παίρνουμε, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι γυναίκες που πρέπει να συνεχίσουν ή να κάνουν χημειοθεραπεία, αρχίζουν κανονικά τη θεραπεία. Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.